Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Είναι στην ουσία, κατά κάποιο τρόπο, η συνέχεια από την προηγούμενη εισήγηση του Δημήτρη του Πατέλη, ο οποίος μίλησε για τον ιστορικό υλισμό. Και όπως θα δείτε, αναπόφευκτα όταν θέλει κανείς να μιλήσει για τη μαρξική πολιτική οικονομία, για τη θεωρία δηλαδή του Μάρξ στον χώρο της πολιτικής οικονομίας, κάποια πράγματα για την υλιστική αντίληψη της ιστορίας, για τον ιστορικό υλισμό, είναι σίγουρο ότι πρέπει να υποθούν. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω, έχω την εντύπωση ότι είναι αρκετά δύσκολο, παρότι διδάσκω πάνω από 20 χρόνια μαρξιστική πολιτική οικονομία, θα προσπαθήσω μέσα στη μία και κάτι ώρα που έχω στη διάθεσή μου να μιλήσω για τα βασικά σημεία της μαρξικής, της ανάλυσης του Μάρξ στον χώρο της πολιτικής οικονομίας, κυρίως στο κεφάλαιο, χωρίς βέβαια να μπορώ να επεκταθώ στη μαρξιστική πολιτική οικονομία, στις διαμάχες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία γύρω από τη θεωρία του Μάρξ, γύρω από την ορθότητα και την επικαιρότητα της μαρξικής θεωρίας. Νομίζω όμως ότι μια αναφορά, έστω και επιτροχάδιν, έστω και επιπόλαια, έστω και γρήγορη, μια αναφορά στα βασικά σημεία που βρίσκει κανείς στη μαρξική θεωρία, στη μαρξική οικονομική θεωρία και τα οποία την ξεχωρίζουν εντελώς από αντίστοιχες, ιδίως από την κατεστημένη οικονομική θεωρία, νομίζω ότι ανά πάσα στιγμή και ιδίως στην περίοδο που διανύουμε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη. Οπότε, αναπόφευκτα, θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όσο περισσότερα σημεία της μαρξικής ανάλυσης υπάρχουν στο κεφάλαιο. Άλλα πιο γρήγορα, άλλα πιο πολύ σε βάθος. Και επίσης θα προσπαθήσω όσο γνωρίζω το ακροατήριο, γιατί το ακροατήριο είναι από ό,τι καταλαβαίνω, από ανθρώπους που δεν έχουν καμία επαφή με οικονομική θεωρία έως διδακτορικούς φοιτητές στα οικονομικά, στην πολιτική οικονομία ή ανθρώπους που γράφουν το διδακτορικό τους στη μαρξική πολιτική οικονομία αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό είναι ένα παραπέρα εμπόδιο. Θα προσπαθήσω να το αγνοήσω, όχι να το προσπεράσω. Λοιπόν. Και επίσης, νομίζω ότι θα μείνει αρκετός χρόνος για οποιαδήποτε απορία στο τέλος, που συνήθως είναι και το πιο ουσιαστικό κομμάτι της όποιας εισήγησης. Με χαρά να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, ένα πρώτο λοιπόν σημείο έχει να κάνει όλες τις φορές πρέπει να το ξεχωρίζουμε, όταν μιλάμε για την πολιτική οικονομία του Μάρξ, δύο πράγματα. Καταρχήν, ο Μάρξ στη θεωρητική του ζωή ήταν κυρίως οικονομολόγος, όπως το λέμε τώρα, δηλαδή πολιτικός οικονομολόγος, political economist, ασχολήθηκε με την πολιτική οικονομία, όπως ονομάζονταν τότε, χωρίς να το θέλει και τόσο πολύ, αλλά επειδή το έκρινε απαραίτητο. Ένα πρώτο αυτό. Και ένα δεύτερο, να μην ξεχάσω να το πω, όπως αρκετοί από σας θα ξέρετε, η ανάλυση του Μάρξ στον χώρο της πολιτικής οικονομίας έχει να κάνει κατά 95-97% με την ανάλυση του καπιταλισμού, με την ανάλυση της καπιταλιστικής οικονομίας, την ανάλυση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Δεν έχει να κάνει με συνταγές ή οτιδήποτε άλλο, γύρω από το χτίσιμο μιας σοσιαλιστικής οικονομίας, γύρω από προγραμματισμό, γύρω από τέτοιου είδους ή, εν πάση περιπτώσει, το πέρασμα από τη σοσιαλιστική οικονομία στον κομμουνισμό κτλ. Η ανάλυση του Μάρξ έχει να κάνει, ξαναλέω, με την ανάλυση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και, όπως θα πούμε, πολύ συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στον πρόλογο του κεφαλαίου, με την ανάδειξη του οικονομικού νόμου κίνησης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Γιατί το κάνει αυτό? Ο Μάρξ, όπως έλεγε και ο Δημήτρης ο Πατέλης την προηγούμενη φορά, διαμακρών, ο Μάρξ ξεκινάει ως φιλόσοφος νομικός. Αυτές είναι οι σπουδές του, οι κανονικές. Τον ενδιαφέρει η ιστορία, τον ενδιαφέρει η πολιτική, η αμφισβήτηση του συστήματος. Έχει μια αντίληψη της ιστορίας σαν
Ξεκινάει λοιπόν σαν φιλόσοφος, σαν νομικός, στρέφεται στην ιστορική εξέλιξη, προσπαθώντας να γνωρίσει τον κόσμο και από ένα σημείο και μετά να τον αλλάξει. Και στην διαδρομή αυτή, σε αυτό το θεωρητικό ταξίδι, καταλήγει να μελετήσει και να αφιερώσει το περισσότερο χρόνο του στην πολιτική οικονομία. Γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει αυτό γιατί έχει αυτό που ονομάζουμε ηλιστική αντίληψη της ιστορίας, δηλαδή βλέπει την ιστορία σαν διαδοχή τρόπων παραγωγής, διαφορετικών τρόπων παραγωγής. Η ιστορική εξέλιξη είναι μια διαδοχή διαφορετικών τρόπων παραγωγής και όχι το έργο μεγάλων ανδρών ή μεγάλων γυναικών, όπου κάθε τρόπος παραγωγής, κάθε διαφορετικός τρόπος παραγωγής ορίζεται σαν μια πολύ συγκεκριμένη ενότητα παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυνάμεων. Παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυνάμεων που αποτελούν, όπως αναφέρει, μιας και μιλά, θα ξαναγυρίσω εδώ, που αποτελούν, όπως αναφέρει, την οικονομική βάση του τρόπου παραγωγής. Την οικονομική βάση του τρόπου παραγωγής επάνω στην οποία εγείρεται, όπως λέει, ένα πολύπλευρο, ένα πολυπίκυλο επικοδόμημα. Ένα επικοδόμημα το οποίο έχει να κάνει με το κράτος, με τα πολιτικά κόμματα, με την ιδεολογία, τη θρησκεία, το νομικό σύστημα, τον πολιτισμό, την κουλτούρα και ούτω καθεξής. Οικονομική βάση, λοιπόν, κυρίως σχέσεις παραγωγής και παραγωγικές δυνάμεις, σχέσεις παραγωγής, δηλαδή σχέσεις ιδιοκτησίας κυρίως, και παραγωγικές δυνάμεις, όπου αυτή η οικονομική βάση σε τελευταία ανάλυση καθορίζει το επικοδόμημα και την εξέλιξη του επικοδομήματος. Όμως δεν είναι μία μονοσήμαντη σχέση από την οικονομική βάση στο επικοδόμημα, είναι μια αμφίδρομη σχέση. Τα στοιχεία του επικοδομήματος αντεπιδρούν επάνω στην οικονομική βάση, όμως και στο Μάρξ και στην μετέπειτα συζήτηση στη βιβλιογραφία αυτό που προκύπτει σαν συμπέρασμα είναι ότι σε τελευταία ανάλυση η οικονομική βάση είναι κυρίαρχη για την κατάσταση και την εξέλιξη του κάθε τρόπου παραγωγής και αυτή την οικονομική βάση την μελετάει, είναι το αντικείμενο μελέτης, έρευνας, ενασχόλησης αυτού του επιστημονικού κλάδου που λέμε πολιτική οικονομία. Πολιτική οικονομία λέγονταν τότε με τον Σμιθ, τον Ρικάρντο, την κλασική πολιτική οικονομία κτλ. Λοιπόν, ξαναγυρίσω λίγο πίσω. Η ηλιστική λοιπόν αντίληψη της ιστορίας και ο ιστορικός ηλισμός, όπως τον βλέπει ο Μάρξ, λέει ότι αυτή η ενότητα παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυνάμεων που ορίζουν τον κάθε τρόπο παραγωγής, λειτουργεί έτσι αυτή η σχέση, ώστε στην αρχή, στο πρώτο στάδιο του κάθε τρόπου παραγωγής, του δουλοκτητικού, του φεουδαρχικού, του ασιατικού εν μέρη, αλλά και του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, στο πρώτο στάδιο του κάθε τρόπου παραγωγής, αυτές οι νέες παραγωγικές σχέσεις, οι νέες σχέσεις ιδιοκτησίας, σχηματίζουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Παραγωγικές δυνάμεις, σκεφτείτε το σε σύγχρονους όρους, σαν εξέλιξη της τεχνολογίας, εξέλιξη του ΑΕΠ, μεγέθυνση του ΑΕΠ, μεγέθυνση του βιωτικού αύξηση του βιωτικού επίπεδου, όπως το ορίζουμε σαν ΑΕΠ κατά κεφαλή με τους σημερινούς, τους τωρινούς όρους. Λοιπόν, αρχικό λοιπόν πρώτο στάδιο ευνοϊκό πλαίσιο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Ο Μάρξ αρκετές φορές μιλάει για το πόσο προοδευτικός, πόσο επαναστατικός ήταν ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής στα πρώτα του στάδια, στην αρχή όταν ξεπέρασε τα εμπόδια που έβαζε η φεουδαρχία. Λοιπόν, όμως η εξέλιξη, η κατάσταση αυτή, η φύση του κάθε τρόπου παραγωγής είναι, όπως υπόθηκε και στις προηγούμενες διαλέξεις, η φύση του είναι διαλεκτική. Δεν είναι κάτι το παγιωμένο, το οριστικό, το θέσφατο, το δεδομένο. Εμπεριέχει και το αντίθετό του και έχει μια συγκεκριμένη εξέλιξη.
μια διαλεκτική εξέλιξη που λέει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, υπάρχει η πιθανότητα τουλάχιστον, αν όχι η βεβαιότητα, ότι έχει μια ζωή δικιά του, μια εξέλιξη δικιά του και μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι το εντελώς αντίθετο που αυτή τη στιγμή το περιέχει. Λέει λοιπόν ότι όλοι οι τρόποι παραγωγής μέχρι τώρα, γνωστοί και δεδομένοι, όλα αυτά τα αναφέρει σε ένα πολύ σπουδαίο έργο του, την συμβολή στην κριτική της πολιτικής οικονομίας, στον πρόλογο, από τα πιο, το σπουδαιότερο μεθοδολογικό κομμάτι που βρίσκει κανείς στο Μάρξ. Αναφέρει λοιπόν εκεί ότι από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, φτάνει κάποια χρονική στιγμή όπου αυτό το πρώιμο στάδιο που οι παραγωγικές σχέσεις είναι ευνοϊκό πλαίσιο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, μετατρέπονται σε εμπόδιο, σε τροχοπέδι, σε φέτερο όπως το λέει στα αγγλικά. Εμπόδιο, τροχοπέδι για την παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Εκεί λέει ξεκινάει μια εποχή κρίσης, επαναστάσεων, κοινωνικής αναταραχής, όπου οι κυριαρχούμενες τάξεις αντιλαμβάνονται τη θέση τους, την κοινωνική τους θέση στην κοινωνία αλλά και στην συνολική ιστορία, επαναστατούν και ανατρέπουν το status quo, ανατρέπουν τον υφιστάμενο τρόπο παραγωγής. Αυτό έχει συμβεί μέχρι τώρα και στην ουσία αυτό που κάνει ο Μάρξ στην πολιτική οικονομία του, την οποία αρχίζει να τη μελετάει λίγο μετά αφού σχηματοποιεί στο μυαλό του την ηλιστική αντίληψη της ιστορίας, αρχίζει να τη μελετάει εννοώ μεθοδικά και εξαντλητικά, αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Μάρξ και είναι το βασικό κομμάτι από όλη αυτή την εισαγωγή, είναι να δείξει ότι και ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής είναι ένα ιστορικό προϊόν από τη μια, αλλά έχει και μια ιστορικότητα από την άλλη. Την πεπερασμένη φύση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Δίνει ιδιαίτερη σημασία, όπως σχεδόν όλοι ξέρουμε, στον εκμεταλλευτικό του χαρακτήρα, στον άδικο χαρακτήρα του, στις ανισότητες που γεννάει, τα κοινωνικά προβλήματα και ούτω καθεξής. Αλλά το βασικό που θέλει να δείξει, όχι καταγγέλλοντάς τον, όχι καταγγέλλοντάς τον με ηθικό τρόπο, αλλά επιστημονικά, μαθηματικά αν θέλετε, είναι λοιπόν να δείξει ότι και ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής υπόκειται σε αυτό το πρότυπο εξέλιξης. Που λέει ότι από ένα σημείο και μετά, οι υφιστάμενες παραγωγικές σχέσεις σαπίζουν. Δεν μπορούν πλέον να βοηθήσουν στην παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, και άρα αυτός ο τρόπος παραγωγής παρακμάζει, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον πληθυσμό, τους πολίτες, αλλά γενικότερα τον πληθυσμό, και επομένως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά αυτό που βγαίνει συνήθως έτσι που λέμε, είναι η πολιτική δράση των κυριαρχούμενων τάξεων, θα βρει αντικειμενικό έδαφος έτσι ώστε να τον ανατρέψει τον τρόπο αυτόν. Τον τρόπο παραγωγής αυτών. Με άλλα λόγια, η ληστική αντίληψη της ιστορίας στον Μάρξ είναι ότι την ιστορία δεν την κάνει ο Θεός ή η απόλυτη ιδέα όπως υπήρχε στο Χέγγελ. Την ιστορία την κάνουν οι άνθρωποι, όπως λέει ο Φόερμπαχ μετά τον Χέγγελ, και ο Θεός είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Την ιστορία πιο συγκεκριμένα την κάνουν οι κοινωνικές τάξεις και η ταξική πάλη. Αλλά λέει σε ένα σημείο ο Μάρξ ότι το ότι η ιστορία, η μέχρι τούδε ιστορία, είναι η ιστορία της ταξικής πάλης, των ταξικών αγώνων, το έχουν πει κι άλλοι πριν από μέναν. Αυτό που κάνει, φυσικά αυτό που θέλει να δείξει, είναι ότι η ταξική πάλη θα οδηγήσει αναπόφευκτα στον σοσιαλισμό, στον κομμουνισμό, στην δικτατορία του προλεταριάτου. Αλλά αυτό που θέλει να κάνει στον χώρο της πολιτικής οικονομίας, και αυτό που πιστεύει είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν την ιστορία τους, οι κοινωνικές τάξεις κάνουν την ιστορία τους και δεν την κάνει ο Θεός ή κάποια μεταφυσική οντότητα, αλλά δεν την κάνουν σε ένα κενό, σε ένα ιστορικό κενό. Την κάνουν λειτουργώντας, δρώντας πάνω σε ένα τερέν, ένα κοινωνικό τερέν, το οποίο κινείται, δεν είναι σταθερό δεδομένο, το οποίο κινείται, το οποίο έχει
Ακριβώς αυτό θέλει να δείξει ο Μάρξ. Ο Μάρξ θέλει να πληροφορήσει το προλεταριάτο, θέλει να πληροφορήσει την εργατική τάξη. Ποιοι είναι οι νόμοι κίνησης της κοινωνίας που οφείλει να ανατραπεί όταν η συνείδηση έτσι φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο της εργατικής τάξης, αλλά μαζί με αυτή τη συνείδηση οφείλει να, την πολιτική συνείδηση, επειδή η βουλησιαρχία δεν φτάνει, οφείλει να έχει και μια αντικειμενική γνώση της αντικειμενικής κατάστασης. Το πού βρίσκεται δηλαδή η κοινωνία και ποια είναι η κατάλληλη πολιτική δράση για να ανατραπεί ο συγκεκριμένος τρόπος παραγωγής. Λέει λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, ότι το αντικείμενο του κεφαλαίου είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Στον πρόλογο του κεφαλαίου είναι η ανάδειξη του νόμου ή των νόμων κίνησης της σύγχρονης κοινωνίας, του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Και πάλι θα ξαναγυρίσω εδώ, αλλά και χτίζει μια οικονομική θεωρία, μια πολιτική οικονομία. Δεν τη χτίζει βέβαια, δεν είναι προφήτης, δεν τη χτίζει εξ αποκαλύψεως. Είναι τομή και συνέχεια, όπως λέμε αρκετές φορές, σε σχέση με την κλασική πολιτική οικονομία του Σμιθ και του Ρικάρντο. Χτίζει λοιπόν μια πολιτική οικονομία όπου υπάρχουν αυτά είναι παρμένα από το έργο του Μάρξ κατευθείαν. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, και είναι αυτή η ματιά στο σύγχρονο τρόπο παραγωγής, είναι αντιπαρατίθεται με την κατεστημένη, την νεοκλασική άποψη περί τα οικονομικά, που θεωρεί τον τρόπο παραγωγής, που δεν χρησιμοποιεί έτσι κι αλλιώς αυτή την έννοια, σαν δεδομένο αναλύωτο και αιώνιο. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής λοιπόν είναι ένα ιστορικό προϊόν πάνω απ' όλα. Οφείλει κανείς να ξεκινήσει με αυτό, ένα ιστορικό προϊόν το οποίο δημιουργήθηκε με αίμα, διώξεις, επαναστάσεις κτλ. Είναι ένα ιστορικό προϊόν το οποίο χαρακτηρίζεται, τα συστατικά του, τα συγκροτησιακά του στοιχεία είναι κυρίως αυτά τα τρία. Καταρχήν, για να φτιαχτεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και να ξεκινήσει, χρειαζόμαστε εργάτες ελεύθερους, εισαγωγικά με διπλή έννοια, αυτό είναι από το κεφάλαιο, από το Μάρξ, ελεύθεροι δηλαδή από μέσα παραγωγής, δεν έχουν τα μέσα παραγωγής για να αναπαραχθούν, αλλά και ελεύθεροι, σε αντίθεση τέλος πάντων με δουλοπάρικους, οι οποίοι είχαν μία πρόσβαση, μία κανονική πρόσβαση σε μέσα παραγωγής, άσχετα αν δεν τους ανήκαν ή τους ανήκαν μόνο κατόπιν εθιμικού δικαίου από ένα σημείο και μετά. Είναι λοιπόν ελεύθεροι από μέσα παραγωγής καταρχήν, αλλά είναι και ελεύθεροι, σε αντίθεση με το δουλοπάρικο ή το δούλο, είναι και ελεύθεροι να επιλέξουν σε εισαγωγικά εργοδότη. Δεν είναι μέσα παραγωγής οι ίδιοι. Εργάτες λοιπόν ελεύθεροι με τη διπλή έννοια, που σημαίνει εγκαθίδρυση, φτιάξιμο της καπιταλιστικής αγοράς εργασίας. Η καπιταλιστική αγορά εργασίας είναι ένα πολύ πρόσφατο ιστορικό προϊόν, παρότι αντιμετωπίζεται σαν κάτι το δεδομένο από πολύ παλιά. Ένα λοιπόν αυτό. Το δεύτερο στοιχείο, η μονοπόληση των μέσων παραγωγής, που συνδέεται με το πρώτο, η μονοπόληση των μέσων παραγωγής από μια συγκεκριμένη κοινωνική μειοψηφία και η προλεταριοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού. Και το τρίτο, γενικευμένη εμπορευματική παραγωγή με σκοπό το κέρδος. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, άρα καπιταλιστική εμπορευματική παραγωγή, όχι παραγωγή για αξίες χρήσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία και αυτό, γιατί πάλι τείνουμε να βλέπουμε το γεγονός ότι το ΑΕΠ που παράγεται στις σύγχρονες οικονομίες παίρνει τη συντριπτικά τη μορφή των εμπορευμάτων. Το βλέπουμε πάλι και αυτό σαν κάτι το δεδομένο από τη φύση, τέλος πάντων, σαν κάτι το εντελώς φυσικό. Είναι όμως και αυτό ένα πολύ πρόσφατο στοιχείο στην ανθρώπινη ιστορία. Μόνο από το 16ο, 17ο αιώνα και έπειτα, και στις πολύ αναπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, έχουμε αυτό το φαινόμενο της γενικευμένης εμπορευματικής παραγωγής. Πριν από αυτή την περίοδο, δηλαδή για την πλειοψηφία της ανθρώπινης ιστορίας, έχουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, να το πούμε έτσι, της συνολικής παραγωγής παράγεται σαν αξία χρήσης και όχι σαν αξία. Παράγεται όχι σαν εμπόρευμα για ανταλλαγή, παράγεται για ίδια κατανάλωση, για ίδια χρήση. Λίγο να γυρίσω εδώ. Οπότε φτιάχνει λοιπόν αυτή την οικονομική θεωρία, η οποία
είναι εντελώς διακριτή και από την κατεστημένη αλλά και από άλλα ετερόδοξα ρεύματα, η οποία θεωρία επίσης ξεχωρίζει από τις άλλες όσον αφορά πρώτον την πρωταρχικότητα της παραγωγής, την πρωταρχικότητα της παραγωγής σαν σφαίρα ξεχωριστή απέναντι στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Αυτό είναι κάτι που το βρίσκει κανείς λίγο στους κλασικούς, αλλά ιδίως στο Μάρξ. Άλλο πράγμα η παραγωγή όπου παράγονται τα εμπορεύματα και οι αξίες και αναπαράγεται, εν πάση περιπτώσει, η κοινωνία μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Και άλλο η σφαίρα της κυκλοφορίας και της διανομής του εμπορεύματος. Στα κατεστημένα οικονομικά, παραγωγή, εμπόριο, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κτλ. Αντιμετωπίζονται σαν να είναι ίδια ακριβώς, ταυτόσημα. Κάτι το οποίο στο Μάρξ είναι εντελώς το αντίθετο, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, να πραγματοποιηθεί, να πουληθεί κάτι είτε σαν εμπόρευμα είτε σαν χρήμα, αν δεν έχει παραχθεί πρώτα. Παραγωγή λοιπόν, πρωταρχικότητα της παραγωγής, η οποία φαίνεται σε πάρα πολλά σημεία στη μαρξική πολιτική οικονομία και επίσης πρωταρχικότητα, πρωτοκαθεδρία μάλλον, των σχέσεων παραγωγής απέναντι στις σχέσεις διανομής. Έχει μια σημασία, αυτό θα το δούμε σε αρκετά σημεία παρακάτω, ότι οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής βάζουν ένα ταβάνι, βάζουν ένα όριο στο πού μπορούν να κινηθούν οι σχέσεις διανομής ανάμεσα σε διάφορες κοινωνικές τάξεις στην ιστορική εξέλιξη μιας καπιταλιστικής οικονομίας. Όσο παραμένεις μέσα στο σύστημα, η διανομή του προϊόντος, η διανομή του πλούτου έτσι κι αλλιώς είναι εντελώς άνηση από την αρχή, αυτό δεν μπαίνει σε ερώτημα ποτέ σχεδόν, αλλά η διανομή του εισοδήματος έχει και αυτή ένα πολύ συγκεκριμένο ταβάνι, έχει πολύ συγκεκριμένα όρια γενικότερα. Λοιπόν, οπότε φτιάχνει λοιπόν, είπαμε ο Μάρξ, αυτή την πολιτική οικονομία όπου δεσπόζει το κεφάλαιο σαν παραγωγική σχέση, όχι σαν κεφάλαιο, όχι μέσα παραγωγής, σαν κοινωνική σχέση που περιέχει κεφάλαιο και μισθωτή εργασία και είναι όμως μια οικονομική θεωρία η οποία σε αντίθεση με την αρμονική αντίληψη των κατεστημένων οικονομικών, με την έλλειψη συγκρούσεων, με την προτροπή για συνεργασία, με τα δόγματα και τα ιδεολογήματα περί αορά του χεριού κτλ. Βασίζεται στην ύπαρξη κοινωνικών τάξεων με συγκρουσιακές κατευθύνσεις, βασίζεται στην εκμετάλλευση, που είναι ο πυρήνας του τρόπου παραγωγής, βασίζεται στον ανταγωνισμό όχι μόνο κεφαλαίου εργασίας, στη σύγκρουση κεφαλαίου εργασίας, αλλά ακόμη περισσότερο στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, δηλαδή στη σύγκρουση μεταξύ κεφαλαίων. Βασίζεται λοιπόν στην ακόρεστη δίψα του κεφαλαίου για συσσόρευση, για συγκέντρωση και για συγκεντροποίηση, βασίζεται στην μόνιμη και συστηματική δημιουργία καταστάσεων ανισότητας, ανεργίας, φτώχειας, εφεδρικού στρατού εργασίας όπως το λέμε, και στην μόνιμη, σχεδόν μόνιμη από ένα σημείο και μετά, αστάθεια του συστήματος, αστάθεια του οικονομικού συστήματος, στην κρίση και στην πιθανότητα υπέρβασης του τρόπου παραγωγής. Ποτέ δηλαδή δεν θεωρείται σαν δεδομένος αυτός ο τρόπος παραγωγής. Και όπως είπα προηγουμένως, στην προσπάθεια του Μάρξ να δείξει ότι αυτό το ιστορικό προϊόν που βλέπουμε, που ξεκινάει σαν ιστορικό προϊόν ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, έχει τέτοιους νόμους κίνησης που όχι θα καταρρεύσει από μόνος του μηχανικά, αλλά θα δημιουργήσει τις αντικειμενικές και υποκειμενικές εκείνες συνθήκες, τις κυριαρχούμενες τάξεις, έτσι ώστε να γίνει και αυτός ένα πεπερασμένος τρόπος παραγωγής και να δώσει τη δυνατότητα στις εκμεταλλευόμενες, στις κυριαρχούμενες τάξεις να ξεπεράσουν, να χτίσουν ένα νέο τρόπο παραγωγής, ένα διαφορετικό τρόπο παραγωγής, που όπως αναφέρει στον πρόλογο στην κριτική της πολιτικής οικονομίας, αυτός θα είναι ο πρώτος μη ταξικός, μη εκμεταλλευτικός τρόπος παραγωγής. Θα είναι δηλαδή ένας τρόπος παραγωγής που δεν θα χωρίζεται σε τάξεις, δεν θα βασίζεται στο χωρισμό των τάξεων και της μονοπόλησης των μέσων παραγωγής και που θα είναι το τέλος της ανθρώπινης προϊστορίας και η αρχή της κανονικής ιστορίας από εκεί και έπειτα. Το βασικό στοιχείο
Σε κάθε οικονομική θεωρία δύο βασικά στοιχεία υπάρχουν. Η θεωρία της αξίας που προτείνει, που φτιάχνει και η θεωρία της μεγέθυνσης, αν το πούμε έτσι, της ανάπτυξης και της διανομής την οποία εμπεριέχει και που μπορεί ή δεν μπορεί, ανάλογα με τη θεωρία, στο Μάρξ έχει, να έχει και μια θεωρία κρίσης η οποία να προφητεύει σε εισαγωγικά ρήγματα και προβλήματα αναπαραγωγής του ίδιου του συστήματος και άρα πιθανή υπέρβασή του. Πριν όμως από αυτό, είναι το βασικό είναι η θεωρία της αξίας και στην ιστορία των οικονομικών υπάρχουν δύο προσεγγίσεις όλες και όλες, δεν υπάρχουν και τόσο πολλές. Η μία η τωρινή, η κατεστημένη, η νεοκλασική, η οποία μας λέει ότι το προϊόν παράγεται από την εργασία, από το κεφάλαιο, τα μηχανήματα κτλ. Και από τη γη εξίσου. Και η άλλη είναι η παράδοση της κλασικής πολιτικής οικονομίας από τον Σμιθ, τον Ρικάρντο και ιδίως τον Μάρξ, αλλά και άλλους, η εργασιακή θεωρία της αξίας. Έχει σημασία γιατί πάνω σε αυτήν βασίζεται η θεωρία της εκμετάλλευσης. Όλοι έχουμε ακούσει για τη θεωρία της εκμετάλλευσης, για την υπεραξία κτλ. Αλλά οφείλουμε να ξέρουμε και τα αξιώματα, να το πούμε έτσι, ή την οπτική η οποία φτιάχνει, χτίζει αυτή τη θεωρία της εκμετάλλευσης. Πριν να πω λοιπόν δύο πράγματα για την αξία παρακάτω, οφείλει κανείς να το έχει συστηματοποιημένο στο μυαλό του ότι η θεωρία της αξίας. Οι δύο προσεγγίσεις, αυτό που ακούμε από το κατεστημένο οικονομικό λόγο, είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, το κέρδος ή η τόκη και τα λοιπά, τα διάφορα εισοδήματα ιδιοκτησίας, επειδή τα μηχανήματα, τα τρακτέρ, τα εργαλεία, τα εργοστάσια παράγουν, φτιάχνουν νέο προϊόν και αμείβονται με κέρδος. Οι ιδιοκτήτες τους, δηλαδή οι καπιταλιστές, αμείβονται με κέρδος. Αυτό έχει με την πάροδο των χρόνων πλέον θεωρείται αυτονόητο, δεν συζητιέται σχεδόν καθόλου. Στον Ρικάρντο όμως την κλασική πολιτική οικονομία, ακόμη από τον Ρικάρντο αυτό έχει σημασία γιατί δεν είναι επιφύτηση του Μάρξ, είναι των εντίμων αστών οικονομολόγων, οι οποίοι έφτιαχναν πολιτική οικονομία και όχι νεοκλασικά οικονομικά. Στο Ρικάρντο όμως, έτσι, βρίσκει κανείς αυτά τα δύο τις δύο βασικές αρχές της εργασιακής θεωρίας αξίας. Η πρώτη είναι ότι δεν φτιάχνει το κεφάλαιο τα μηχανήματα, δεν δημιουργούν νέα αξία, νέο προϊόν. Είναι μόνο η ζωντανή εργασία, η οποία, όπως θα δούμε, είναι όπως χρησιμοποιείται το εμπόρευμα εργασιακή δύναμη. Αυτό που γίνεται είναι εκτελείται ζωντανή εργασία. Μόνο η ζωντανή εργασία δημιουργεί νέα αξία, νέο εισόδημα που μπορεί να μοιραστεί και άρα νέο πλούτο. Όταν ο Σμιθ έγραφε το πλούτο των εθνών που ξέρουν όλοι, το πρώτο έτσι, έργο της πολιτικής οικονομίας, αυτό το πράγμα προσπαθούσε να δει. Τι είδους δραστηριότητες είναι αυτές που φτιάχνουν τη νέα αξία που μπορεί να συσσωρευτεί σαν πλούτος. Στην εργασιακή λοιπόν θεωρία της αξίας και ιδίως στο Μάρξ, μόνο η ζωντανή εργασία φτιάχνει νέα αξία, δημιουργεί νέα αξία. Και επιπλέον το δεύτερο, ότι όπως φτιάχνει τη νέα αξία, όπως τη δημιουργεί, μεταφέρει σταδιακά και την αξία των μηχανημάτων, του άλλου βασικού συντελεστή παραγωγής, την αξία των μηχανημάτων τη μεταφέρει στο τελικό προϊόν. Αλλά αυτή απλώς μεταφέρεται, προϋπάρχει. Τα μηχανήματα είναι παρελθούσα ζωντανή εργασία. Έχουν τόση αξία γιατί τόση εργασία έχει δαπανηθεί για να τα φτιάξει στο παρελθόν. Μπαίνουν στη διαδικασία παραγωγής με μια συγκεκριμένη αξία. Φτιαγμένη, δοσμένη από το παρελθόν. Και όπως η εργασία εξασκείται, ξοδεύεται και φτιάχνει νέα αξία, μεταφέρει και αυτό που το ονομάζουμε απόσβεση σήμερα, μεταφέρει και σταδιακά την αξία των κεφαλαιοχικών μέσων παραγωγής, τη μεταφέρει στο νέο προϊόν που φτιάχνεται. Επομένως, η συνολική αξία, η ακαθάριστη αξία κάθε προϊόντος, ενός τόνου τσιμέντου, ενός μαρουλιού, ενός πουκάμισου κτλ., είναι η νέα αξία που φτιάχνει η ζωντανή εργασία που το δημιουργεί και ό,τι απόσβεση από τα κεφαλαιοχικά μέσα παραγωγής έχει μεταφερθεί στο τελικό προϊόν. Αυτό είναι το βασικό σημείο, ξαναλέω στο Ρικάρντο. Ακαθάριστη αξία είναι η ζωντανή αξία που είναι η νέα αξία, το καθαρό προϊόν, αυτό που μπορεί να μοιραστεί γιατί το άλλο προϋπάρχει.
και θα το χρησιμοποιήσουμε αρκετά. Οπότε, ξεκινώντας το κεφάλαιο, ο Μάρξ και μιλώντας για το πώς καθορίζεται η αξία των εμπορευμάτων, καθώς ο πλούτος εμφανίζεται στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής σαν ένα σωρός από εμπορεύματα, λέει λοιπόν ότι το εμπόρευμα έχει δύο όψεις, όπως ξέρουμε, έχει αξία χρήσης, χρησιμεύει ανάλογα με το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος, την ιδιότητά του, χρησιμεύει για διάφορους σκοπούς και έχει επίσης και ανταλλακτική αξία. Ανταλλάσσεται με τα διάφορα άλλα προϊόντα, εμπορεύματα μάλλον, σε συγκεκριμένες αναλογίες. Λοιπόν, και το πρόβλημα της πολιτικής οικονομίας είναι να καθορίσει πώς προκύπτουν αυτές οι ανταλλακτικές αξίες. Τι το κάνει πιο ακριβό ή πιο φθηνό το κάθε εμπόρευμα που βλέπουμε στην αγορά και όπως βλέπουμε αλλάζουν αυτές οι αναλογίες σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, καθημερινά. Λοιπόν, άρα λέει ότι ψάχνουμε για το τι καθορίζει την ανταλλακτική αξία των εμπορευμάτων, την αναλογία στην οποία ανταλλάσσονται. Στο τέλος αυτού του ταξιδιού, στο τέλος αυτής της διερεύνησης, θα καταλήξει με την αξία, με τον ορισμό της αξίας που βρίσκεται πίσω από την ανταλλακτική αξία. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι ανταλλάσσονται τόσο και τόσο, διότι έχουν κάποιον κοινό παράγοντα. Περιέχουν κάποιο κοινό παράγοντα, έτσι, και έχουν περισσότερο ή λιγότερο από αυτόν τον κοινό παράγοντα. Τι μπορεί να είναι αυτός ο κοινός παράγοντας? Το σύνολο των εμπορευμάτων έχει στην ουσία δύο μόνο κοινούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι όλα έχουν αξία χρήσης, αλλά η αξία χρήσης δεν είναι αντικειμενικά μετρήσιμη, δεν είναι εύκολο να μετρηθεί, μάλλον είναι αδύνατο να μετρηθεί και αυτό είναι ένα πρόβλημα στα νεοκλασικά οικονομικά. Και άρα είναι ακατάλληλο σαν βάση, σαν ρυθμιστή της αξίας. Ενώ η μόνη άλλη κοινή ιδιότητα που έχουν τα εμπορεύματα είναι ότι είναι όλα προϊόντα εργασίας. Προϊόντα εργασίας που είναι ένας κοινός παράγοντας, ο οποίος περιέχεται σε αυτά τα εμπορεύματα, σε όλα αυτά τα εμπορεύματα και είναι αντικειμενικά μετρήσιμος και είναι διακριτός από αυτά. Είναι λοιπόν όλα προϊόντα εργασίας και παραπέρα διαχωρίζει λέγοντας ότι αυτή η εργασία στον καπιταλισμό, στην εμπορευματική παραγωγή, όπως τα εμπορεύματα έχουν δύο ιδιότητες, αξία χρήσης και ανταλλακτική αξία, αυτή η εργασία στην καπιταλιστική οικονομία έχει και αυτή τώρα δύο ιδιότητες. Είναι συγκεκριμένη εργασία, συγκεκριμένη χρήσιμη εργασία, η οποία παράγει αυτές τις ιδιότητες του κάθε εμπορεύματος, το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθός του, αλλά πάνω απ' όλα είναι αφηρημένη εργασία. Είναι γενική, κοινή, αφηρημένη εργασία, abstract labor το λέει, δηλαδή είναι εκείνη η ουσία, η κοινή ουσία των επιμέρους ειδών εργασίας που προκύπτει αν αφαιρέσουμε στη γενίκευση, αν αφαιρέσουμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, αυτών των διαφορετικών ειδών εργασίας. Στην καπιταλιστική οικονομία όπου η εργασιακή δραστηριότητα και ο εργάτης γίνεται, όπως το λέμε σήμερα, απασχολήσιμος, που μπορεί να μεταφερθεί από κλάδο σε κλάδο πάρα πολύ εύκολα και εκεί όπου γίνεται ομώνυμη, σύμμετρη η ανθρώπινη εργασία στους διαφορετικούς κλάδους και εύκολα συγκρίσιμη, αποκτάει σε αυτήν την οικονομία, σε αυτήν την αγορά εργασίας, αποκτάει η ανθρώπινη εργασία και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. Εκτός από συγκεκριμένη χρήσιμη εργασία με τις συγκεκριμένες δεξιότητες του τσαγκάρι, του χτίστη, του οικοδόμου κτλ., αποκτάει πλέον στη γενίκευσή της, αποκτάει και την πρόσθετη ιδιότητα να είναι αφηρημένη εργασία. Αφηρημένη όχι με την έννοια του κάτι του ιδεατού, κάτι ενός μιας ιδεατής ουσίας, είναι πραγματική και παράγεται από την πραγματική κίνηση της οικονομίας.
Έχει λοιπόν την ιδιότητα της αφηρημένης εργασίας, της γενικής ουσίας της εργασίας και είναι με την ιδιότητά της αυτή η αφηρημένη εργασία η οποία δημιουργεί αξία, η οποία φτιάχνει αξία και στην αποκρισταλωμένη της μορφή, στο σώμα των εμπορευμάτων, στην αποκρισταλωμένη της μορφή είναι η ουσία της αξίας. Η ουσία της αξίας λοιπόν είναι η αφηρημένη εργασία όπως αποκρισταλώνεται στο σώμα των εμπορευμάτων και λέμε ότι η ζωντανή εργασία όπως ξοδεύεται φτιάχνει, δημιουργεί αξία. Ουσία της αξίας η απλή αφηρημένη εργασία. Το μέγεθος της αξίας θα μετριέται με τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας. Τον κοινωνικά αναγκαίο, δηλαδή με τις μέσες συνθήκες με τις οποίες παράγεται το εμπόρευμα σε κάθε κλάδο. Έτσι ώστε όποιος είναι λιγότερο παραγωγικός να μην θεωρείται ότι παράγει περισσότερη αξία και άρα μπορεί να πουλήσει το εμπόρευμα ακριβότερα από τους υπόλοιπους. Η ουσία λοιπόν της αξίας είναι η απλή αφηρημένη εργασία, όπου τέλος πάντων, διάφορες δεξιότητες έχουν αναχθεί σε απλή αφηρημένη εργασία με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν θα μπω σε αυτό. Και ξαναλέω, η ουσία, αυτό που ονομάζουμε αξία και το οποίο περισσότερο ή λιγότερο από αυτή την ουσία θα εμφανιστεί σαν μεγαλύτερη ή μικρότερη ανταλλακτική αξία, είναι η αφηρημένη εργασία. Η ανταλλακτική αξία λοιπόν είναι η μορφή εμφάνισης της αξίας, όπου ο Μάρξ την ορίζει με απόλυτο τρόπο, κάτι που δεν κάνει ο Ρικάρντο, την ορίζει με απόλυτο τρόπο ότι είναι ένα συγκεκριμένο μέγεθος, είναι μια συγκεκριμένη ουσία που μετριέται με συγκεκριμένο τρόπο με τον χρόνο εργασίας ο οποίος χρειάζεται για να παραχθεί. Αυτή η λογική. Αυτό, εντάξει, δεν χρειάζεται να πάμε και πάρα πολύ επάνω σε αυτό. Αυτή η λογική απλώς μας λέει, αν το ακολουθήσει κανείς, που θα το δείτε όταν θα βγει, όταν θα ενσωματωθεί στην ομιλία, μας λέει ότι αυτό που ακούμε σαν τιμές, έτσι, είτε υπάρχει χρηματικό εμπόρευμα που τότε ήταν ο χρυσός, είτε δεν υπάρχει, αυτό που ακούμε σαν τιμές, είναι στην ουσία μια αντιστοιχία ανάμεσα σε ώρες απλής αφηρημένης εργασίας, τόσες ώρες απλής αφηρημένης εργασίας και τόσο χρηματικό μέγεθος, είτε αυτό είναι ευρώ, δολάρια, δραχμές κτλ. Το λάμδα είναι η μοναδιαία αξία σε ώρες. Αυτή η μοναδιαία αξία σε ώρες μεταφράζεται μέσα από αυτές τις απλές σχέσεις με το χρηματικό εμπόρευμα, μεταφράζεται σε μια τιμή. Η αξία είναι ώρες, οι τιμές που ξέρουμε όλοι είναι σε χρηματικές μονάδες, είναι σε ευρώ, δολάρια, μάρκα, οτιδήποτε. Αλλά έχουν μια πολύ συγκεκριμένη σχέση, αυτό το έψιλον που έχουμε εκεί πέρα, το χρηματικό ισοδύναμο της εργασιακής του χρόνου εργασίας, που μας λέει, και ο Μάρξ στο κεφάλαιο, στον πρώτο τόμο, συνέχεια χρησιμοποιεί αυτό, 3 ώρες εργασίας, δηλαδή 12 σελίνια. Που σημαίνει ότι μία ώρα εργασίας δημιουργεί αξία ίση με 4 σελίνια. Ξαναλέω, είναι ένα διπλό σύστημα. Ώρες εργασίας από τη μια, αξιακά μεγέθη, χρηματικά μεγέθη σε όρους είτε χρηματικού εμπορεύματος είτε του νομίσματος που κυκλοφορεί. Αλλά υπάρχει μια δεδομένη πάγια σχέση μεταξύ τους, αυτό το έψιλον, που μεταφράζει ώρες σε χρήμα. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί τη χρειαζόμαστε αυτή τη λογιστική. Τη χρειαζόμαστε για να μιλήσουμε, όπως θα κάνουμε αμέσως παρακάτω, για αυτό το πολύ συγκεκριμένο εμπόρευμα, το πολύ ειδικό εμπόρευμα στον καπιταλισμό, την εργασιακή δύναμη και την αξία του. Ξεκινάει λοιπόν, αυτό που είπα λίγο τώρα σύντομα, είναι τα 3 πρώτα κεφάλαια του πρώτου τόμου του κεφάλαιου, μια πρώτη έκθεση της εργασιακής θεωρίας της αξίας, με αυτούς τους όρους, συγκεκριμένη αφηρημένη εργασία, χρήμα, άμεση τιμή, όπου έχουμε αυτή την αντιστοιχία ανάμεσα σε ώρες και σε χρήμα.
Αμέσως μετά, στο δεύτερο μέρος του πρώτου τόμου του κεφάλαιου, αρχίζει να μιλάει ο Μάρξ για το κεφάλαιο, δηλαδή πώς το χρήμα γίνεται κεφάλαιο, πώς το χρήμα πάβει να είναι απλό χρήμα σαν μέσο κυκλοφορίας και γίνεται κεφάλαιο σαν τέτοιο, σαν κοινωνική σχέση, και πώς το κεφάλαιο δημιουργεί σε εισαγωγικά την υπεραξία. Έχουμε λοιπόν τη διάκριση ανάμεσα σε αυτό που λέμε απλή εμπορευματική κυκλοφορία, που την ξέρουμε όλοι μας, εψιλον εμπόρευμα, όταν κάποιος έχει ένα εμπόρευμα, το ανταλλάσσει με χρήμα και με αυτό το χρήμα αγοράζει ένα άλλο εμπόρευμα, το οποίο του είναι πιο χρήσιμο, πιο επιθυμητό. Στους περισσότερους από εμάς, ιδίως σε μια καπιταλιστική οικονομία, το εμπόρευμα που έχουμε, επειδή δεν έχουμε ίδια παραγωγή, το εμπόρευμα που έχουμε είναι η εργασιακή μας δύναμη, την ανταλλάσσουμε με χρήμα και με αυτό το χρήμα αγοράζουμε διάφορα άλλα εμπορεύματα με τα οποία αναπαραγόμαστε. Αυτό είναι η απλή εμπορευματική κυκλοφορία. Το βασικό στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής είναι η κυκλοφορία του χρήματος σαν κεφάλαιο, ο μετασχηματισμός του χρήματος σε κεφάλαιο, δηλαδή το χ ε τόνος. Αυτό που ξεχωρίζει τον καπιταλισμό, την καπιταλιστική οικονομία από τις προηγούμενες και τις επόμενες, είναι αυτού του είδους η κύκληση. Ότι κάποια κοινωνική τάξη μέσα στην οικονομική δραστηριότητα την βλέπουμε να προκαταβάλει μια ποσότητα χρήματος, συνήθως μεγάλη, χ, να αγοράζει κάποια εμπορεύματα και μέσα από μια διαδικασία που την αναλύει αμέσως μετά, να βγάζει από την κυκλοφορία ένα χρήμα χ τόνος, όπου το χ τόνος, ενώ πριν το εχ ε τόνος έχουμε διαφορετικές αξίες χρήσης στη μία και στην άλλη άκρη, ο σκοπός της κύκλησης είναι να αλλάξει η αξία χρήσης σε μια πιο επιθυμητή. Εδώ η αξία χρήσης είναι η ίδια, είναι το χρήμα. Και άρα ο μόνος λόγος για να γίνει αυτό το πράγμα, αφού είναι το ίδιο πράγμα που ξεκινάς και τελειώνεις, είναι να αλλάξεις την ποσότητα. Να έχεις ένα χ τόνος μεγαλύτερο από το αρχικό χ. Και λέει ο Μάρξ ότι έχει μια πολύ αναλυτική κουβέντα εδώ και λέει ότι αυτό το πράγμα, το ότι κάποιοι ρίχνουν χ στην κυκλοφορία και βγάζουν χ τόνος μεγαλύτερο από το χ, αυτή τη διαφορά, αυτή την προσάυξηση, αυτό το διάφορο που λέμε, το ονομάζω surplus value, το ονομάζω υπεραξία. Πώς διάλογο βγαίνει αυτό? Λοιπόν, πώς προκύπτει το S? Πώς είναι ικανή κάποια κοινωνική τάξη να το κάνει αυτό το πράγμα? Το κάνει, όπως λέει, γιατί είναι τυχερή, μιλάει για το money bags, ένα τυπικό κεφαλαιοκράτη, γιατί είναι τυχερός ο κεφαλαιοκράτης και η τάξη των κεφαλαιοκρατών, είναι τυχερή να βρίσκει στην καπιταλιστική οικονομία, συστηματικά στην καπιταλιστική αγορά εργασίας, ένα ειδικό εμπόρευμα. Ποιο είναι αυτό το εμπόρευμα? Είναι αυτό που λέμε εργασιακή δύναμη. Labor power, συνήθως γράφεται εργατική δύναμη, αλλά το σωστό είναι εργασιακή δύναμη, δηλαδή η ικανότητα για εργασία που έχει ο μέσος εργαζόμενος στην οικονομία, με δεξιότητες, ικανότητες κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο εμπόρευμα, το οποίο όπως όλα τα άλλα, το οποίο τι ιδιότητα έχει? Έχει την ιδιότητα όταν ξοδεύεται, όταν χρησιμοποιείται, όταν αγοράζεται στην καπιταλιστική αγορά εργασίας και ο σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί, αλλά όπως χρησιμοποιείται, αυτό που κάνει είναι να παράγει αξία, όπως είδαμε προηγουμένως, τα δύο θεωρήματα. Η χρησιμοποίησή του για 5 ώρες σημαίνει ότι θα φτιάξει νέα αξία 5 ώρων. Η χρησιμοποίησή του για 10 ώρες σημαίνει ότι θα φτιάξει νέα αξία 10 ώρων. Και ούτω καθεξής. Παραπέρα όμως, και βέβαια το ότι εμφανίζεται συστηματικά στην καπιταλιστική αγορά εργασίας, αυτό πάλι είναι ένα ιστορικό προϊόν που χρειάστηκαν υπερυφράξεις και μια σειρά από άλλες γνωστές καταστάσεις για να σχηματιστεί. Παράπέρα λοιπόν, αυτή είναι η χρήση του, αλλά από την άλλη η αξία του είναι τι? Η αξία του είναι, όπως και των άλλων εμπορευμάτων περίπου, η αξία των εμπορευμάτων που χρειάζονται για να αναπαραχθεί. Η αξία των εμπορευμάτων που χρειάζονται για να αναπαραχθεί και ο μέσος ή οι μέσοι εργαζόμενοι και οι εξαρτώμενοι από αυτούς. Έτσι. Αυτό τώρα, και όπως θα δούμε, ονομάζει το χρήμα, το μέρος του κεφαλαίου που προκαταβάλει ο καπιταλιστής για να αγοράσει αυτό το εμπόρευμα, το ονομάζει μεταβλητό κεφάλαιο, το ονομάζει V. Το V είναι για variable capital, για μεταβλητό κεφάλαιο. Γιατί είναι μεταβλητό κεφάλαιο? Γιατί ξοδεύεις 100 για να το αγοράσεις και αυτό, όπως το χρησιμοποιείς, όπως θα δούμε,
σου φτιάχνει 150, σου φτιάχνει 200. Το χρησιμοποιείς περισσότερο από το χρόνο που χρειάζεται για να φτιάξει αξία η συμμεβή. Αυτό λοιπόν το V, το μεταβλητό κεφάλαιο, λέει ο Μάρξ ότι συνήθως απαρτίζεται από δύο κομμάτια. Ένα, το subsistence wage, το μισθό ελάχιστης διαβίωσης, κάτω από το οποίο δεν μπορείς να αναπαραχθείς κανονικά. Και σε αντίθεση με διάφορα που κυκλοφορούν ότι ο Μάρξ είχε άποψη για την απόλυτη διαχρονική, απόλυτη χειροτέρευση του βιωτικού επίπεδου της εργατικής τάξης, ο Μάρξ όχι μόνο δεν λέει αυτό, αλλά λέει ότι ο μισθός, ο πραγματικός μισθός στην ουσία της εργατικής τάξης θα είναι όχι μόνο το επίπεδο διαβίωσης, αλλά και ένα ηθικό και ιστορικό στοιχείο πάνω από αυτό, το οποίο είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο ανάλογα με τις συνθήκες με τις οποίες διαμορφώθηκε η εργατική τάξη σε κάθε οικονομία, ανάλογα με τον βαθμό οργάνωσής της, τη ριζοσπαστικότητά της και ούτω καθεξής. Μπορεί αυτό το ηθικό και ιστορικό στοιχείο μπορεί να ανεβοκατεβαίνει έτσι, ανάλογα με τις συνθήκες. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ελλάδα της κρίσης αυτό το ηθικό και ιστορικό στοιχείο τίνει να εξαφανιστεί εντελώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το V είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτά τα δύο στοιχεία. Και πιο συγκεκριμένα, στο τρίτο ορθογώνιο, είναι, για να το έχουμε και πιο καθαρό, είναι ο πραγματικός μισθός, το ω, δηλαδή οι αξίες χρήσης που χρειάζεται η εργατική δύναμη, η μέση εργατική οικογένεια. Έλα ρε, μπείτε ή φύγετε. Η μέση εργατική οικογένεια για να αναπαραχθεί. Ο πραγματικός μισθός λοιπόν σε όρους ποσοτήτων αξιών χρήσης πολλαπλασιασμένος με τη μοναδία αξία. Το λάμδα 2 είναι οι αξίες που έχουν το 1 κιλό. Αυτό είναι το ωμέγα, είναι ένα διάνυσμα που έχει 3 κιλά κρέας, 4 πουκάμισα, θέρμανση, δηλαδή τόσο για θέρμανση, τόσο για αναψυχή και ούτω καθεξής, και πολλαπλασιασμένο με το πόσο, ποια είναι η τιμή ή η αξία του κάθε ενός από αυτές τις αξίες χρήσης. Αυτό κυμαίνεται, ας πούμε, στις μέρες μας η θέρμανση έφυγε από το ωμέγα, από το διάνυσμα αυτό. Παλιότερα μπήκε το αυτοκίνητο για τη μέση εργατική οικογένεια, το γιοταχή αυτοκίνητο. Μπήκε πρώτα στην Αμερικάνικη, μετά στην Ελληνική. Μπήκανε κι άλλα, τώρα τον τελευταίο καιρό βγαίνουν αρκετά. Λοιπόν, το βασικό λοιπόν είναι ότι το μεταβλητό κεφάλαιο είναι αυτό, αλλά το σημαντικό είναι ότι στην κλασική πολιτική οικονομία και στο Μάρξ αυτό είναι δεδομένο. Είναι γνωστό από τα πριν, όταν ξεκινάει η άσκηση, να το πούμε έτσι, όταν ξεκινούν τα δεδομένα της οικονομίας. Είναι δεδομένο και διαμορφωμένο, ξαναλέω, από την ιστορική παράδοση και από τη σχετική δύναμη κεφαλαίου εργασίας στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στα κατεστημένα οικονομικά, ο μισθός που προκύπτει, ο μισθός με τον οποίο αμείβεται ο μέσος εργαζόμενος, θεωρείται, είναι τέτοια η δομή της θεωρίας, που προκύπτει ως το οριακό προϊόν της εργασίας. Είναι δηλαδή η συμβολή του, η συνεισφορά του στην παραγωγική διαδικασία. Και άρα, αν ο μισθός σου στην καπιταλιστική αγορά είναι 300 ευρώ, σημαίνει ότι τόσο παρήγαγες 300 ευρώ αξία και άρα τόσα παίρνεις. Ό,τι είναι ο μισθός σου είναι αυτό που παρήγαγες και άρα είναι και ο δίκαιος μισθός. Στην κλασική πολιτική οικονομία και στο Μάρξ, αυτή η αμοιβή, ξαναλέω, έχει να κάνει κυρίως με τη σχετική διαπραγματευτική δύναμη κεφαλαίου και εργασίας και ακριβώς επειδή το κεφάλαιο είναι πιο δυνατό, κινείται και σε ορισμένα συγκεκριμένα όρια. Λέει λοιπόν ο Μάρξ ότι η εργάσιμη ημέρα, το V, είναι δεδομένο και η βασική σύγκρουση ανάμεσα σε κεφάλαιο και εργασία, χρησιμοποιεί και ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε εδώ,
Δεν πειράζει, θα σας πω. Λοιπόν, η εργάσιμη ημέρα είναι τόσες ώρες, στη διάρκεια της παράγεται νέα αξία ίση με L και το μυστικό, ο πυρήνας του τρόπου παραγωγής, τα άγια των αγίων του τρόπου παραγωγής, είναι αυτή η διαφορά ανάμεσα στο L και το V. Το V είναι δεδομένο γνωστό από πριν, για να έχει σημασία η καπιταλιστική παραγωγική διαδικασία, το L πρέπει να είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται από το V. Και η διαφορά ανάμεσα σε L και V είναι η υπεραξία. Με δεδομένο αυτό, υπάρχει μια ασυμφιλίωτη σύγκρουση ανάμεσα σε κεφάλαιο και εργασία, δηλαδή ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος εξορισμού. Αλλά δεύτερο και σημαντικότερο, με βάση την εργασιακή θεωρία της αξίας, δεν υπάρχει δίκαιος μισθός. Γι' αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ, ακόμα δεν είμαι και σίγουρος, ας πούμε, υπάρχει το βασικό και το μόνο που με νόημα σύνθημα για την εργατική τάξη είναι η κατάργηση της μισθωτής εργασίας. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να είναι ένας μεγαλύτερος ή διαφορετικός μισθός. Μέσα στη λογική, και είναι και ο λόγος που εγκαταλείπεται η εργασιακή θεωρία της αξίας από την αστική οικονομική επιστήμη, λίγο μετά το όχι λόγω του Μάρξ, αλλά λόγω του Ρικάρντο. Γιατί και στο Ρικάρντο ήταν πολύ προφανές αυτό, και είναι ο λόγος που το αστικό σύστημα, όταν πλέον είχε να κάνει όχι με τη διαμάχη καπιταλιστών γεωκτημόνων, αλλά με τη διαμάχη καπιταλιστών εργατών από το 1840-48 και μετά, αυτό το αξίωμα, αυτή τη λογική δεν μπορούσε να τη χωρέσει, δεν μπορούσε να την αντέξει, και είναι και ο λόγος που αλλάζει στη σημερινή νεοκλασική επιστήμη, τέλος πάντων. Επομένως, επειδή πουλιέται εργασιακή δύναμη και όχι εργασία, έτσι, πουλιέται εργασιακή δύναμη, η οποία χρησιμοποιείται έτσι ώστε να παράξει, να δώσει εργασία, η οποία θα δημιουργήσει μια αξία που είναι μεγαλύτερη από την αξία της εργασιακής δύναμης. Επομένως, με απλά λόγια, το L μείον το V είναι ίσο με την υπεραξία και το ποσοστό υπεραξίας, που είναι αυτό ο λόγος που μας δίνει την εξέλιξη της διανομής ανάμεσα σε κεφάλαιο και παραγωγική εργασία. Έχει σημασία αυτό για τα παρακάτω, γιατί δεν δημιουργεί όλη η εργασία νέα αξία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ανήκει όλη η μισθωτή εργασία στην εργατική τάξη. Αλλά στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, το σχήμα όπου όλη η οικονομία είναι παραγωγή, το καθαρό εθνικό προϊόν είναι L. Αυτό χωρίζεται σε V, στην αμοιβή της εργασιακής δύναμης, στην αμοιβή των άμεσων παραγωγών, και σε S, το οποίο το καρπώνεται το κεφάλαιο. Από αυτό το σχήμα, ξαναλέω, δεν μπορεί να προκύψει κάτι, έτσι, κάποια συνεργασία κεφαλαίου εργασίας. Ποσοστό υπεραξίας ή ποσοστό εκμετάλλευσης, το οποίο ποσοστό υπεραξίας είναι S δια V, και το οποίο, όπως το βλέπετε εκεί, όσο το βλέπετε, είναι στην ουσία ο λόγος της παραγωγικότητας προς τον πραγματικό μισθό. Και στο Μάρξ και γενικά στη μαρξική προσέγγιση, επειδή λέμε ότι καμία επιχείρηση, κανένα κεφάλαιο στο μικρό επίπεδο δεν μπορεί να επιβιώσει δίνοντας αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς μεγαλύτερες από τις αυξήσεις στην παραγωγικότητα. Άρα, και αυτό έχει πολύ σημασία για τα επόμενα και για όλη τη μαρξική ανάλυση, άρα η διανομή το Μάρξ αποβαίνει σε όφελος του κεφαλαίου, συστηματικά, για συστηματικούς λόγους. Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, έτσι, ορίζοντα, το ποσοστό υπεραξίας, που είναι η μαρξική αποτύπωση της διανομής, της εξέλιξης διανομής, το ποσοστό υπεραξίας θα τείνει να έχει αυξητική τάση. Και παίρνει σε όρους αξίας, σε όρους προϊόντος,
και σε όρους, αυτό όπως λέμε έχει μείνει σε δραχμές, είναι από το 99, οπότε... Λοιπόν, το ποσοστό λοιπόν υπεραξίας μπορεί να οριστεί με τρεις ισοδύναμους τρόπους. Δραχμές ή ευρώ ή οτιδήποτε που έχει να κάνει με την υπεραξία, τη χρηματική έκφραση της υπεραξίας προς το μεταβλητό κεφάλαιο. Υπερπροϊόν, άρα υπεραξία προς μεταβλητό κεφάλαιο. Υπερπροϊόν προς αναγκαίο προϊόν, στο παράδειγμα του Μάρξ είναι παραγωγή νήματος, γι' αυτό είναι αυτό εκεί. Και υπερεργασία διά τον αναγκαίο χρόνο εργασίας. Στο παράδειγμα του Μάρξ η εργάσιμη μέρα είναι 12 ώρες. Το καθαρό προϊόν, αν και δεν το έχω εδώ, τέλος πάντων, είναι υπερεργασία προς αναγκαία εργασία, δηλαδή οι ώρες της εργάσιμης ημέρας κατά τις οποίες παράγεται υπεραξία και οι ώρες κατά τις οποίες παράγεται αξία ή συμμεβία, που αναπληρώνεται το Β. Λοιπόν, υπεραξία λοιπόν, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατάσταση και τις προοπτικές του καπιταλισμού, όπως περιγράφει ο Μάρξ, δύο ειδών. Απόλυτη υπεραξία, απόσπαση απόλυτης υπεραξίας και σχετικής υπεραξίας. Στα πρώτα στάδια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, κυριαρχεί αυτό που λέμε ο καπιταλισμός της απόλυτης υπεραξίας. Τι είναι αυτό? Είναι η προσπάθεια του κεφαλαίου να αυξήσει όσο γίνεται με δεδομένο το Β, με δεδομένη την αξία της εργασιακής δύναμης, να αυξήσει όσο γίνεται την εργάσιμη μέρα, τον εργάσιμο χρόνο, έτσι ώστε να αυξηθεί η υπεραξία αφενός, αλλά και η μάζα, αλλά και το ποσοστό της υπεραξίας. Η μάζα και το ποσοστό υπεραξίας. Αυτό όμως, όπως είναι προφανές, επειδή έχει πολύ συγκεκριμένα φυσικά όρια, δεν μπορεί να επεκταθεί πάνω από 24 θεωρητικά, αλλά πολύ λιγότερο ώρες η εργάσιμη ημέρα. Από ένα σημείο και έπειτα, αυτό που παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη της καπιταλιστικής οικονομίας είναι η απόσπαση της σχετικής υπεραξίας. Η απόσπαση της σχετικής υπεραξίας, η οποία δεν είναι κάτι συνειδητό όπως η απόλυτη υπεραξία, όπως βλέπουμε λίγο παρακάτω, είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού και της προσπάθειας των κεφαλαίων μεταξύ τους να ανταγωνιστούν μέσα από το φτύνεμα της μοναδιαίας αξίας των εμπορευμάτων. Όπως λοιπόν ανταγωνίζονται τα κεφάλαια για να μειώσουν το κόστος και να μειώσουν την μοναδιαία αξία των εμπορευμάτων, κάποια από αυτά τα εμπορεύματα είναι εμπορεύματα που καταναλώνει η εργασιακή δύναμη, είναι δηλαδή ανήκουν στο ωμέγα. Κάποια από αυτά είναι μέσα παραγωγής που παράγουν αυτά τα μέσα κατανάλωσης εργασιακής δύναμης. Και άρα, όπως ανταγωνίζονται οι καπιταλιστές μεταξύ τους, σε αυτό που ο Μάρξ ονομάζει ειδικά καπιταλιστική μορφή παραγωγής, όπως ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αυξάνεται η παραγωγικότητα, μειώνεται δηλαδή η μοναδιαία αξία το λάμδα 2 κάποιων εμπορευμάτων, μειώνεται το Β με σταθερό το ω, με σταθερό το πραγματικό μισθό. Έτσι, οπότε η σχετική υπεραξία μπορεί να είναι αύξηση του ποσοστού υπεραξίας, αλλά με σταθερό το βιωτικό επίπεδο, με σταθερό το ωμέγα της εργατικής τάξης. Οπότε αυτό οδηγεί στην αύξηση του ποσοστού υπεραξίας. Στην ιστορία του καπιταλισμού, ο καπιταλισμός σχετικής υπεραξίας είναι ο καπιταλισμός από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και έπειτα. Και είναι η μορφή αυτή που όταν είναι επιτυχημένη εξασφαλίζει την επιβίωση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Να κάνω μια παρέκβαση για τα πρόσφατα. Εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή από τη δεκαετία του 80 και έπειτα, επειδή ακριβώς η αύξηση της παραγωγικότητας, και αυτό το συζητάμε στις θεωρίες κρίσης αργότερα, η αύξηση του ρυθμού ο ρυθμός της αύξησης παραγωγικότητας έχει μειωθεί πάρα πολύ με ιστορικά στάνταρτς. Επομένως, η σχετική υπεραξία, η απόσπαση της σχετικής υπεραξίας γίνεται όλο και πιο δύσκολη ή πιο ανέφικτη. Στη βιβλιογραφία υπάρχει η άποψη, που μάλλον σχεδόν όλοι τη δέχονται, ότι η εποχή μας πια, για πρώτη φορά μετά την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, η εποχή μας είναι εποχή συνδυασμού απόλυτης και σχετικής υπεραξίας. Δηλαδή, ο καπιταλισμός της απόλυτης υπεραξίας που για πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν όλο τον 20ο, όχι όλο, εν πάση περιπτώσει, μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα θεωρείταν ξεπερασμένος, παροχημένος,
Όταν στόμωσε, μπούκωσε, εξαντλήθηκε σε μεγάλο βαθμό ο καπιταλισμός της σχετικής υπεραξίας, δηλαδή η ικανότητα του κεφαλαίου να αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας με ικανοποιητικούς ρυθμούς, από το 80, 85, 90 και μετά και στις χώρες που λέμε της περιφέρειας αλλά και στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες παρατηρούμε την επαναφορά του καπιταλισμού της απόλυτης υπεραξίας, την αύξηση του εργάσιμου χρόνου, την αντιστροφή της προηγούμενης τάσης και ξαναλέω το χαρακτηρισμό της σύγχρονης εποχής σαν εποχή συνδυασμού απόλυτης και σχετικής υπεραξίας. Αυτό έχει να κάνει αρκετά με το αν χαρακτηρίζει κανείς την περίοδο αυτή σαν περίοδο που πλέον είναι τροχοπέδι οι παραγωγικές σχέσεις για την παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό λοιπόν είναι το σχήμα, το σχήμα απόσπασης της σχετικής υπεραξίας, το οποίο ξαναλέω δεν είναι συνειδητή προσπάθεια των καπιταλιστών, ότι θα φθηνύνουν τα εμπορεύματα με τα οποία αναπαράγεται η εργατική τάξη, είναι απλώς απότοκο του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Από τη λογική αυτή, τη λογική της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης προσπάθειας για αύξηση της παραγωγικότητας στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, ένα μεγάλο μέρος αφιερώνεται από τον Μάρξ στη φύση της εξέλιξης της εργασιακής διαδικασίας ή της παραγωγικής διαδικασίας. Το μότο, αυτό που διαπερνάει αυτή την ανάλυση είναι ότι η μηχανή είναι ο τέλειος εργάτης, με την έννοια ότι είναι το όριο στην προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας. Τα στάδια που περιγράφει είναι τα απλά, το στάδιο της συνεργασίας της μανουφακτούρας και του καταμερισμού της εργασίας και το στάδιο της βιομηχανίας, της μεγάλης βιομηχανίας και των μηχανών. Η λογική λοιπόν της αύξησης παραγωγικότητας του κεφαλαίου είναι η εκδίωξη, η αποβολή της ζωντανής εργασίας από τη διαδικασία παραγωγής. Κάτι που από εδώ και πέρα θα επανεμφανίζεται σαν η βασική αντίφαση στην εξέλιξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Απ' τη μια η τελειοποίηση, η ανάγκη για τελειοποίηση, μηχανοποίηση, αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας οδηγεί στην αποβολή της ζωντανής εργασίας από τη διαδικασία παραγωγής. Από την άλλη, η ζωντανή εργασία, όπως είπαμε από την αρχή, είναι η μόνη πηγή αξίας, η μόνη πηγή νέου εισοδήματος στην καπιταλιστική οικονομία. Είναι αυτή η αντίφαση που κάποια στιγμή γίνεται εμπόδιο στην παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και στην εξέλιξη, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω. Ακόμη παραπέρα, αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή η σημασία της ζωντανής εργασίας για τη μάζα της υπεραξίας που παράγεται, στο Μάρξ και το συζητάει κάπου εδώ, έχει ιδιαίτερη σημασία διότι, και έχει ιδιαίτερη σημασία και στον καιρό μας που είναι καιρός κρίσης. Οι βασικές θεωρίες κρίσης που προκύπτουν όχι τόσο από τον Μάρξ, από τη μαρξιστική βιβλιογραφία, από αυτές η μία ανήκει στο Μάρξ αποκλειστικά, οι βασικές θεωρίες κρίσης έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό ο μηχανισμός τους με τη μάζα της υπεραξίας που παράγεται. Ξαναλέω, η εκμετάλλευση του μέσου παραγωγού, του εργάτη, είναι ο πυρήνας του τρόπου παραγωγής, ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Ποιοτικά γιατί αυτό ορίζει την εκμετάλλευση της εργασιακής δύναμης, αλλά και εντελώς ποσοτικά με την έννοια ότι το σύστημα τρέχει με καύσιμο αυτό, τη μάζα της υπεραξίας που γίνεται κέρδος. Και οι τρεις θεωρίες κρίσης που προκύπτουν από τη μαρξιστική αντίληψη έχουν να κάνουν με αυτή τη μάζα. Γενικά η θεωρία υποκατανάλωσης ή έλλειψη ενεργού ζήτησης που ακούει κανείς είναι σε αντίθεση με τις άλλες δύο και λέει ότι το σύστημα είναι πάρα πολύ παραγωγικό και μπορεί να παράξει τόση πολύ υπεραξία και κέρδη που δεν μπορούν να απορροφηθούν υποκανονικές συνθήκες από το σύστημα. Και άρα, ξέρω εγώ, οφείλει να πάρει και ενσιανά μέτρα τόνωσης της ζήτησης κτλ. Αυτή είναι μια αντίληψη που είναι κοινή στους μαρξιστές και στον Γκέινς, θα έλεγε κανείς. Οι άλλες δύο όμως που είναι πιο κυρίαρχες στη μαρξική προβληματική, η δεύτερη είναι ότι η μάζα της υπεραξίας και των κερδών, ότι η κρίση προκύπτει όταν η μάζα της υπεραξίας και των κερδών
γίνεται πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τους μισθούς. Αυτή είναι η εξήγηση της κρίσης της δεκαετίας του 70, ότι τα κέρδη μειώθηκαν, συμπιέστηκαν σε τέτοιο βαθμό που επήλθε η κρίση λόγω της μεγάλης αύξησης των μισθών τότε. Και η τρίτη αντίληψη, άσχετα είναι σωστή ή λάθος, έτσι, η τρίτη αντίληψη είναι αυτή που προκύπτει από το μαρξικό νόμο της τοντικής τάσης του ποσοστού κέρδους, που λέει ότι άσχετα με το τι γίνεται με τους μισθούς, όπως είδαμε έτσι κι αλλιώς προηγουμένως στη μαρξική αντίληψη, το ποσοστό υπεραξίας και η διανομή αποβαίνει σε όφελος του κεφαλαίου, δεν πάει να κερδίζει το κεφάλαιο σε όρους διανομής, επειδή συμβαίνει αυτό που λέμε υπερσυσσόρευση κεφαλαίου, δηλαδή πάρα πολύ σταθερό πάγιο κεφάλαιο, η μάζα του κεφαλαίου, η μάζα του, των κερδών, της υπεραξίας και των κερδών, είναι πολύ μικρή σε σχέση με το σύνολο του κεφαλαίου αυτή τη φορά. Χαμηλό ποσοστό κέρδους. Και η κρίση είναι κρίση ανεπάρκειας κερδών. Αυτό σημαίνει υπερσόρευση κεφαλαίου, γιατί χρησιμοποιείται από όλες τις θεωρίες, αλλά υπερσόρευση κεφαλαίου σημαίνει αυτό, ότι το κεφάλαιο στον παρονομαστή είναι τόσο μεγάλο, στον παρονομαστή του ποσοστού κέρδους, είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να δημιουργήσει μια αμοιβή ικανοποιητική. Το ποσοστό κέρδους εδώ, το βλέπετε παρακάτω, έτσι, το ποσοστό υπεραξίας είπαμε ότι είναι S δια V, το ποσοστό κέρδους είναι το S η υπεραξία ή τα κέρδη αργότερα, δια το σύνολο του κεφαλαίου. Λοιπόν, και εδώ, σε αυτό το σημείο για την υπεραξία, λέει ο Μάρξ στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, όταν αναπτύσσει το θέμα της υπεραξίας, είναι οι τρεις νόμοι για την υπεραξία. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι η μάζα της υπεραξίας είναι το νι, το εν, ο αριθμός των παραγωγικών εργατών, επί το μεταβλητό κεφάλαιο, επί το ποσοστό υπεραξίας. Η μάζα λοιπόν της υπεραξίας που δημιουργείται για το σύστημα, η πρώτη ύλη του, εξαρτάται από τον αριθμό των εργατών και εξαρτάται από το ποσοστό υπεραξίας. Ο δεύτερος νόμος λέει ότι επειδή, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει η εγγενή στάση για αποβολή της ζωντανής εργασίας από τη διαδικασία παραγωγής, δηλαδή να πέφτει αυτό το νι, το εν, αυτό σημαίνει ότι πέφτοντας το εν, το ποσοστό υπεραξίας δεν μπορεί να αυξηθεί πέρα από ορισμένα όρια, άρα η μάζα της υπεραξίας θα τίνει να επιβραδύνει την αύξησή της και να μειώνεται και να δημιουργεί πρόβλημα για το σύστημα, όπως εκδιώκεται, αποβάλλεται η ζωντανή εργασία από τη διαδικασία παραγωγής. Και να δημιουργείται πρόβλημα ανεπάρκειας, υπεραξίας και κερδών. Και το τρίτο που δεν θα επεκταθώ σε αυτό, ο τρίτος νόμος για την υπεραξία λέει ότι αυτό είναι ένα σχήμα που οφείλει κανείς να το έχει στο μυαλό του για το χαρακτηρισμό της καπιταλιστικής οικονομίας. Λέει ότι κάθε κεφάλαιο, ανάλογα με το V, με το μεταβλητό κεφάλαιο, με την εργασία που απασχολεί, συνεισφέρει στη συνολική αποθήκη, να το πούμε έτσι, υπεραξίας, ανάλογα με τους εργάτες που απασχολεί. Απασχολεί V, δίνει S, ανάλογα με το ποσοστό υπεραξίας. Αλλά δεν παίρνει αυτό το S. Αυτό το S μετασχηματίζεται σε κέρδη. Τα κέρδη που βλέπουμε, σύμφωνα με τον Μάρξ, είναι η μετασχηματισμένη μάζα της υπεραξίας, όπου αυτή η υπεραξία μοιράζεται σε όλα τα κεφάλαια, ανάλογα με το συνολικό τους μέγεθος. Το V με το S μας δίνουν τη διαμάχη κεφαλαίου εργασίας, ατομικού κεφαλαίου, ατομικής εργασίας. Και κάθε κεφαλαίο με την εργασία που χρησιμοποιεί. Το άλλο όμως, το ότι το κάθε κεφάλαιο θα πάρει κέρδος ανάλογα με το συνολικό του μέγεθος, σημαίνει ότι το κάθε κεφάλαιο, αντίθετα με ό,τι συνήθως λέγεται, ενδιαφέρεται συνολικά για το τι συμβαίνει μεταξύ κεφαλαίου εργασίας στην οικονομία. Το κάθε κεφάλαιο δεν είναι αδιάφορο για το τι συμβαίνει ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία στους υπόλοιπους κλάδους. Γιατί θα αμοιφθεί, σύμφωνα με το συνολικό του μέγεθος, από τη συνολική μάζα υπεραξίας. Αυτό γιατί καμιά φορά λέγεται ότι το κάθε κεφάλαιο θα ήθελε, τέλος πάντων, οι εργάτες στους άλλους κλάδους να έχουν πολύ ψηλούς μισθούς για να αγοράζουν τα δικά του προϊόντα. Αυτό όμως παραβλέπει το ότι έτσι υποσκάπτεται η θέση του κεφαλαίου στην αντίθεσή του με τους δικούς του εργάτες. Λοιπόν, στο τέλος περίπου του πρώτου τόμου του κεφαλαίου αναφέρεται ο Μάρξ
στη συσσόρευση κεφαλαίου με δύο τρόπους, έτσι, με δύο υποθέσεις. Ο ένας, συσσόρευση κεφαλαίου με σταθερή οργανική σύνδεση κεφαλαίου, με σταθερό CDAV, δηλαδή όχι με εκδίωξη της ζωντανής εργασίας από το, με εκδίωξη ζωντανής εργασίας από το χώρο της παραγωγής. Και με βάση αυτό καταλήγει στο ότι η μισθή και η διανομή, ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση, η άνοδος των μισθών και η εξέλιξη της διανομής δεν μπορεί να απειλήσει το σύστημα, δεν μπορεί να απειλήσει την επιβίωση του συστήματος. Η μισθή είναι η εξαρτημένη μεταβλητή και η συσσόρευση του κεφαλαίου, ο ρυθμός της είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. Αν για κάποια στιγμή, στις καλύτερες συνθήκες για την εργατική τάξη, αυξάνεται η συσσόρευση κεφαλαίου και αυξάνεται η ζήτηση για εργασία και πέφτουν τα ποσοστά ανεργίας και αυξάνονται οι μισθοί, αυτή η αύξηση των μισθών θα μειώσει το ποσοστό κέρδους και η μείωση του ποσοστού κέρδους θα μειώσει το ρυθμό συσσόρευσης κεφαλαίου και η μείωση του ρυθμού συσσόρευσης κεφαλαίου θα μειώσει τη ζήτηση για εργασία και άρα θα ακυρώσει την όποια αύξηση των μισθών. Η συσσόρευση κεφαλαίου είναι ανεξάρτητη μεταβλητή, η μισθή είναι εξαρτημένη. Το σύστημα δεν κινδυνεύει, δεν μπορεί να κινδυνεύσει ποτέ από την άνοδο των μισθών. Ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση, έτσι που αναλύει ο Μάρξ. Και αμέσως παρακάτω λέει ότι η αντιπροσωπευτική περίπτωση είναι με άνοδο του CDAV, με εκμηχάνιση, όπως είπαμε προηγουμένως, με εκδίωξη της εργασίας από το χώρο της παραγωγής. Το CDAV ανεβαίνει για να ανέβει η παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά η άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας, αν το σκεφτούμε, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι οι 10 εργάτες που χρησιμοποιόντουσαν και γίνονται πιο παραγωγικοί, σημαίνει ότι τώρα δεν χρειάζονται και οι 10, χρειάζονται οι 8 μόνο. Άνοδος της παραγωγικότητας σημαίνει αυτό το πράγμα. Και επειδή αυτή είναι η τυπική περίπτωση της καπιταλιστικής συσσόρευσης, από αυτό βγάζει ο Μάρξ τη θεωρία του για τη μόνιμη και συστηματική ύπαρξη του εφεδρικού στρατού εργασίας, αυτό το στρώμα, το αρκετά μεγάλο κοινωνικό στρώμα, το οποίο δεν είναι απλώς οι άνεργοι, είναι, δεν μπορώ να μπω τώρα στην όλη κουβέντα, είναι και οι άνεργοι και οι επισφαλώς απασχολούμενοι και αυτοί που δεν απασχολούνται καθόλου τώρα, αλλά απασχολιόντουσαν παλιά, είναι στρώματα τα οποία είναι έτοιμα για την καπιταλιστική οικονομία, για το κεφάλαιο, όταν χρειαστεί αυτά τα στρώματα για να αυξήσει ταχύρυθμα την παραγωγή και ούτω καθεξής. Είναι οι μετανάστες από χώρες όμορες ή από χώρες σε Ασία, Αφρική, οπουδήποτε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο μόνιμος εφεδρικός στρατός εργασίας ασκεί επίδραση επάνω στη διαμάχη κεφαλαίου εργασίας και κρατάει τους μισθούς, την διακύμαση των μισθών μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα αφήσω τον ανταγωνισμό, αν και έχει σημασία ανταγωνισμός και μονοπόλιο. Λοιπόν, δύο πράγματα, παραγωγική με παραγωγική εργασία και νόμος τοπική στάση του ποσοστού κέρδους. Για τον Μάρξ, στη συνολική εικόνα της καπιταλιστικής οικονομίας, έτσι, κάνει ένα διαχωρισμό όταν εκτός από το παραγωγικό κεφάλαιο μιλάει για το εμπορικό κεφάλαιο, για το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, για το κράτος και ούτω καθεξής. Κάνει ένα διαχωρισμό παραγωγική εργασία και μη παραγωγική εργασία. Παραγωγική εργασία είναι η εργασία η οποία δημιουργεί υπεραξία για το κεφάλαιο. Άρα εξ ορισμού είναι μισθωτή εργασία, έτσι, και απασχολείται από το κεφάλαιο. Οι υπόλοιποι. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος, όχι όλο, αλλά ένα μεγάλο μέρος της μη παραγωγικής εργασίας, δηλαδή της εργασίας η οποία δεν παράγει υπεραξία και σε αρκετές περιπτώσεις δεν παράγει καν, είναι στη σφαίρα της κυκλοφορίας ή το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι κόστος για το σύστημα. Δεν προσφέρει, δεν δημιουργεί. Είναι κόστος αναγκαίο, αλλά κόστος. Όχι μόνο η εμπορική εργασία, αλλά η εργασία των αστυνόμων, των σοφρονιστικών υπαλλήλων, των δικαστικών και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κόστος μαζί με τα κόστη τα οποία αναλώνονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας τους. Επομένως, έχουμε παραγωγική εργασία που είναι εργασία και όχι προσωπική κατανάλωση, είναι παραγωγή και όχι κυκλοφορία, διανομή του προϊόντος και αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης, και είναι παραγωγή υπεραξίας, μισθώνεται από το κεφάλαιο και όχι απλώς αξίας ή αξίας χρήσης. Αυτό
είναι εδώ, δηλαδή μπορεί να χωρίσει κανείς την οικονομία σε δύο τομείς, ο ένας παραγωγή και ο άλλος αυτό που ονομάζουμε γενικά κοινωνική κατανάλωση. Στην κοινωνική κατανάλωση είναι το εμπόριο, χοντρικό και λιανικό, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που δεν παράγουν κάτι καινούριο, αντίθετα αναλώνουν ήδη υπάρχουσα αξία. Εμπόριο, χοντρικό και λιανικό, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες επιχειρήσεων, κρατική γραφειοκρατία, αυτό ονομάζεται General Government Services κτλ., αστυνόμευση, στρατός, στρατιωτικές δαπάνες και κυρίως εποπτική εργασία παντού και στον χώρο της παραγωγής. Για την άποψη του Μάρξ, όλο αυτό το κομμάτι της κοινωνικής αναπαραγωγής είναι ένα καθαρό κόστος. Από την άλλη μεριά, η παραγωγή με τα κόκκινα είναι η παραγωγική εργασία, δηλαδή αυτή η εργασία, η μισθωτή, η οποία απασχολείται το κεφάλαιο στο χώρο της παραγωγής όμως και άρα παράγει υπεραξία. Και οι δύο άλλες στήλες είναι παραγωγή αξίας ή παραγωγή αξιών χρήσης που δεν είναι κόστος για το σύστημα, γιατί παράγουν κάτι, έτσι, και συνεισφέρουν στη συνολική παραγωγή, γιατί συνηθίζεται να λέμε ότι όλη η μη παραγωγική εργασία είναι κόστος για το σύστημα. Στην πράξη είναι μόνο αυτό που έχουμε στην τελευταία στήλη κοινωνική κατανάλωση. Αυτό λοιπόν, αυτό το σχήμα είναι η συνολική μακροοικονομική εικόνα στη μαρξική ανάλυση. Η αξία παράγεται, αν υποθέσουμε ότι δεν έχουμε απλή ανεξάρτητη απλή εμπορευματική παραγωγή, η αξία παράγεται στον χώρο της παραγωγής, η νέα αξία, είναι αυτό το VKS που είναι εκεί το 200 και το 400, και αυτό το συνολικό προϊόν, κυκλοφορεί μέσα από το εμπόριο, το χρηματοπιστωτικό τομέα και θα μπορούσα να έχω και δημόσιο τομέα εδώ, αλλά θα μπερδευόταν πάρα πολύ. Και επομένως η υπεραξία, τα δύο βασικά εισοδήματα στην καπιταλιστική οικονομία είναι το V των άμεσων παραγωγών και η υπεραξία το S. Από αυτή την υπεραξία προκύπτουν όλα τα άλλα γνωστά και άγνωστα εισοδήματα. Εμπορικά κέρδη, τόκοι, ενίκια, γεωπρόσοδος, μισθή μη παραγωγικής εργασίας και ούτω καθεξής. Αλλά ο βασικός διαχωρισμός είναι ανάμεσα σε V και S και ξαναλέω εξού και η σπουδαιότητα του S. Αυτό δηλαδή, μισθή μη παραγωγικής εργασίας, γεωπρόσοδη ενίκια, τόκοι, εμπορικά και βιομηχανικά κέρδη που είναι αυτό που λέμε τα εισοδήματα ιδιοκτησίας, το P. Αυτή είναι η εικόνα η μακροοικονομική. Παράγεται το νέο προϊόν και επανακυκλοφορεί ανάμεσα στις διάφορες μερίδες του κεφαλαίου, αλλά όλο αυτό είναι παραγωγή υπεραξίας και ένα κομμάτι του πηγαίνει και σε μη παραγωγική εργασία, η οποία όμως μη παραγωγική εργασία ανήκει στην εργατική τάξη. Δεν έχει σημασία που αμείβεται από υπεραξία, η οποία έχει πρώτα παραχθεί από παραγωγικούς εργάτες. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι αυτά τα κόστη για το σύστημα τείνουν να έχουν αυξητική τάση και είναι μια ακόμα τροχοπέδι για την υγεία του και την ανάπτυξή του. Τελευταίο κομμάτι. Ο νόμος της τοπικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Έτσι κι αλλιώς είναι στον τρίτο τόμο του κεφαλαίου προς το τέλος της ανάλυσης. Ο πιο σημαντικός νόμος στη σύγχρονη πολιτική οικονομία. Θα αναφέρω λίγο τις βασικές του αρχές, επειδή στις άλλες κουβέντες που κάνουμε θεωρώ και προπαγανδίζω ότι είναι η εξήγηση της τρέχουσας κρίσης και γενικά όλων των κρίσεων που έχουν συμβεί στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Και επειδή εκφράζει την άποψη του Μάρξ για τη μακροχρόνια εξέλιξη μιας τυπικής καπιταλιστικής οικονομίας. Κάθε θεωρία κρίσης έχει τη δική της άποψη, δεν θα μπω στις άλλες. Στο Μάρξ λοιπόν υπάρχουν αυτά τα δύο R, το μεγάλο, το γενικό μαρξικό ποσοστό κέρδους που το αναπτύσσει στον τρίτο τόμο του κεφαλαίου και το καθαρό ποσοστό κέρδους. Το R το μεγάλο είναι υπεραξία, το σύνολο της υπεραξίας, όχι δηλαδή μόνο τα κέρδη, το μέρος της υπεραξίας που γίνεται κέρδη, είναι το σύνολο της υπεραξίας προς το συνολικό κεφάλαιο. Αυτό λοιπόν το γενικό μαρξικό ποσοστό κέρδους εξαρτάται από δύο παράγοντες. Τη διανομή του εισοδήματος, δηλαδή το ποσοστό υπεραξίας, και τη φύση της τεχνολογικής μεταβολής. Το τι συμβαίνει δηλαδή στην εξέλιξη της τεχνολογικής μεταβολής και της παραγωγικότητας, όπως εκφράζεται στο τι θα γίνει στο CDAV, στην οργανική σύνθεση κεφαλαίου, στο λόγο κεφαλαίου εργασίας. Στο Μάρξ η εικόνα, η ιδέα, πολύ καθαρά είναι η εξής.
μακροχρόνια για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως, καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, εφεδρικό στρατός εργασίας, έτσι, συγκεκριμένα κομμάτια της όλης ανάλυσης. Για τον Μάρξ η εξέλιξη της διανομής είναι σε όφελος του κεφαλαίου. Το ποσοστό υπεραξίας θα έχει την τάση να αυξάνεται και άρα να αυξάνει όλα τα άλλα ίδια το ποσοστό κέρδους. Όμως, η τεχνολογική μεταβολή είναι τέτοιας φύσης που το CDAV και το CDAV και S, δηλαδή ο λόγος κεφαλαίου προϊόντος, θα τίνει και αυτός να αυξάνεται. Λόγω, ξαναλέω, της φύσης και της εξάντλησης της τεχνολογικής μεταβολής από ένα σημείο και μετά. Αυτό μαθηματικά δίνει ότι από ένα σημείο και μετά το R, το γενικό ποσοστό κέρδους, θα τίνει να έχει πτωτική τάση. Και όπως θα δούμε αμέσως μετά, να παρουσιάζονται προβλήματα στη μάζα της υπεραξίας, στη μάζα των κερδών. Ακόμη χειρότερα, αυτό το οποίο κοιτάνε οι καπιταλιστές, αυτό το οποίο εκφράζει την υγεία του συστήματος, σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο, αυτό είναι σε πιο θεμελιώδες, είναι το μικρό ποσοστό κέρδους, το μικρό R, το οποίο είναι κέρδη και όχι υπεραξία. Από τα κέρδη, το οποίο όπως βλέπετε κάτω, βγάζουμε από την υπεραξία το U, τα κόστη της μη παραγωγικής εργασίας και γενικά τα κόστη της κυκλοφορίας, τα κόστη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό λοιπόν το R το μικρό, το καθαρό ποσοστό κέρδους που βλέπουν, που προσλαμβάνουν οι καπιταλιστές, όταν ο λόγος μη παραγωγικής εργασίας προς παραγωγική εργασία, το UDAV, τίνει να έχει αυξητική τάση, όπως έχει σαφώς στον αναπτυγμένο καπιταλισμό και στην Ελλάδα από το 50 και έπειτα, αυτό σημαίνει ότι το μικρό R, το καθαρό ποσοστό κέρδους, θα τίνει να πέφτει ακόμη περισσότερο από το γενικό ποσοστό κέρδους. Ξαναλέω, πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους σημαίνει ανεπαρκής κερδοφορία, ανεπαρκές υλικό για να τρέξει το σύστημα. Το σύστημα τρέχει σε υπεραξία και κέρδη. Επομένως, διανομή, τεχνολογική μεταβολή, δομική μεταβολή, το structural change που λέμε το λόγο του UDAV, μας δίνουν μια πτωτική τάση στο ποσοστό κέρδους, στο καθαρό ποσοστό κέρδους, ακόμη μεγαλύτερη από το γενικό. Η οποιαδήποτε πτώση στο ποσοστό κέρδους δεν σημαίνει αυτόματα και κρίση. Όμως, η συνεχής πτώση του ποσοστού κέρδους από ένα σημείο και μετά, φαίνεται μαθηματικά αυτό, θα οδηγήσει σε μία στασιμότητα ή και μείωση της μάζας των κερδών από τη μια χρονιά στην άλλη. Αυτό το σημείο το ονομάζει ο Μάρξ σημείο απόλυτης υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου. Αυτό το βλέπει κανείς και στον οικονομικό τύπο, όταν προσπαθούν να εξηγήσουν, να προβλέψουν τι θα γίνει στο χρηματιστήριο, οτιδήποτε, τη μάζα των κερδών των εισηγμένων εταιριών, των κυρίων, κυρίαρχων, εξετάζουν, ακόμη και για τη συμπεριφορά του Dow Jones. Όταν συμβεί λοιπόν αυτή η στασιμότητα ή και μείωση της μάζας των κερδών από τη μια χρονιά στην άλλη, που σημαίνει ότι στην προηγούμενη χρονιά έχουν επενδύσει κεφάλαιο οι καπιταλιστές, αλλά βλέπουν τα κέρδη τους να μένουν ίδια ή και να μειώνονται, αυτό είναι το σημείο της απόλυτης υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου, σημαίνει την έναρξη της κρίσης με μια δραστική μείωση στις επενδύσεις, αύξηση της ανεργίας, μείωση της ενεργού ζήτησης, αύξηση των χρεοκοπιών, αυξημένη ζήτηση για δανειακά κεφάλαια γιατί έχει πέσει ο τζίρος, αύξηση των επιτοκίων αρχικά, ένα καθοδικό σπιράλ της κρίσης, των κρισιακών φαινομένων, το οποίο είναι πολύ γνωστό και κοινό σε όλες τις θεωρίες κρίσης. Αυτός είναι ο μηχανισμός που περιγράφει και ο Μάρξ σαν μηχανισμό κρίσης λόγω της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους από ένα σημείο και μετά. Αυτό είναι το σενάριο στη μεγάλη ύφεση του 30 σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι το σενάριο στη δεκαετία του 70 που ανακόπηκε για συγκεκριμένους λόγους που δεν έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε εδώ. Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό και το σενάριο της τρέχουσας ή της πρόσφατης κρίσης. Στην περιγραφή δε του Μάρξ, ξαναλέω, η περιγραφή του και γενικά ο μηχανισμός αυτός προκύπτει από την όλη ανάλυση που έχει προηγηθεί στους τρεις τόμους του κεφαλαίου τουλάχιστον. Δεν σημαίνει όμως ότι καταραίει το σύστημα, καταραίει το καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, η καπιταλιστική οικονομία, λόγω αυτής της και όταν λέμε για κρίση εννοούμε έτσι όχι την καθοδική φάση του οικονομικού κύκλου, εννοούμε μια κρίση ρήγμα στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου, όπως έγινε στη μεγάλη ύφεση, όπως έγινε πρόσφατα και όπως συμβαίνει ακόμα στην Ελλάδα. Αν οι κυριαρχούμενες τάξεις, όπως είπαμε στην αρχή, δεν αναλάβουν πολιτική δράση, δεν προσπαθήσουν να ανατρέψουν το σύστημα, το οποίο, ξαναλέω, από καιρό σε καιρό πέφτει σε τέτοιου είδους κρίσεις,
η καπιταλιστική οικονομία έχει σε μεγάλο βαθμό εγγενείς μηχανισμούς για να ανακάμψει. Η μεγάλη κρίση φέρνει μεγάλη αύξηση του ποσοστού ανεργίας, μείωση των μισθών, άρα μεγάλη αύξηση στο ποσοστό υπεραξίας, στον αριθμητή του ποσοστού κέρδους. Η μεγάλη κρίση σημαίνει καταστροφή ή απαξίωση του υπάρχοντος κεφαλαίου, δηλαδή του παρονομαστή του ποσοστού κέρδους, σε μεγάλο βαθμό συνέβη στην μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30. Άρα μειώνεται δραστικά το CDAV, ξαναλέω, με την καταστροφή ή απαξίωση του παγίου κεφαλαίου. Ή καταστρέφεται, φεύγει το κεφάλαιο, ή αγοράζεται πολύ φθηνά από τα κεφάλαια που έχουν επιβιώσει. Μεγάλη αύξηση στον αριθμητή στο ποσοστό υπεραξίας, μεγάλη μείωση στο λόγο κεφαλαίου εργασίας, πιθανόν, σύμφωνα με ορισμένους θεωρητικούς, μαντέλ κτλ., να χρειάζεται και κάποιο είδους τεχνολογική, όχι επανάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, νέων μεθόδων κτλ. Αυτό, όλα τα άλλα ίδια, δημιουργεί τις συνθήκες για να ανακάμψει το ποσοστό κέρδους. Στις σύγχρονες συνθήκες, με βάση αυτό που είπα προηγουμένως για το καθαρό ποσοστό κέρδους, αυτό υπάρχει και μια τρίτη προφανώς προϋπόθεση, να μειωθεί και ο λόγος μη παραγωγικής προς παραγωγική εργασία. Αν συμβούν αυτά και τα τρία, αυτά και τα τρία συνέβησαν μετά το τέλος της μεγάλης ύφεσης. Εξού και η χρυσή εποχή που ξεκίνησε από το 50 και από το 47 και μετά. Δεν συνέβησαν για πολιτικούς λόγους, το σύστημα δεν μπορούσε να τους αντέξει στη δεκαετία του 70. Γι' αυτό η περίοδος του νεοφιλελευθερισμού ήταν μια περίοδος εντελώς μερικής ανάκαμψης του ποσοστού κέρδους και έχει σημασία το μερικής, μη ικανοποιητικής. Άρα χαμηλής επένδυσης, χαμηλής εισόρευσης κεφαλαίου, χαμηλής αύξησης παραγωγικότητας, χαμηλών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ, ψηλών ποσοστών ανεργίας και ούτω καθεξής. Δηλαδή ο νεοφιλελευθερισμός ήταν μια αποτυχία με καθαρά οικονομικά μέτρα. Ακριβώς επειδή δεν εκαθαρίστηκε η κρίση της δεκαετίας του 70. Δεν ήταν κρίση, δεν είμαστε σε κρίση από το 70 μέχρι τώρα. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια μεσοβέζικη κατάσταση και όταν σταμάτησε να τροφοδοτείται από τις φούσκες και την τόνωση της ενεργού ζήτησης, έτσι όπως περιγράφουμε πιο αναλυτικά, από το 6-7 και μετά, τότε είναι που ξέσπασε η κρίση, η οποία κρίση οφείλεται, ξαναλέω, στην ανεπαρκή κερδοφορία και ακριβώς επειδή σε μεγάλο βαθμό δεν έχει. Το μόνο που συνέβη επί νεοφιλελευθερισμού ήταν η μεγάλη άνοδος του ποσοστού υπεραξίας. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Το κεφάλαιο, το πάγιο κεφάλαιο δεν εκαθαρίστηκε αρκετά ικανοποιητικά. Ο λόγος μη παραγωγική προς παραγωγική εργασία δεν μειώθηκε, αντίθετα, μάλλον αυξήθηκε παραπέρα. Και αυτός είναι και ο λόγος που ακόμη και στις καπιταλιστικές οικονομίες με την καλύτερη επίδοση σε εισαγωγικά την τρέχουσα περίοδο, οι προοπτικές είναι από μέτριες έως απογοητευτικές, έτσι, ενώ άλλες, σαν την ελληνική οικονομία, είναι ακόμα σε αρκετά βαθιά κρίση, θα λέγαμε. Και το τελευταίο, να το ποσοστό κέρδους για τη ΣΥΠΑ, το μεταπολεμικό, 47 με 2011, και να το γενικό και το καθαρό που λέγαμε, το μεγάλο R και το μικρό R για την Ελλάδα, αν δεν με πιστεύετε. Λοιπόν, μόλις ακούσατε δύο εξάμηνα μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας.